όταν ρωτάμε κάποια πράγματα ή όταν υποβάλλουμε κάποια πράγματα, ναι, τα υποβάλλουμε για χάρη της συζήτησης για να δώσουμε σφαιρικά τα πράγματα. Μη μας πυροβολάτε. Δηλαδή, η εύκολη λύση, και το έχω παρατηρήσει αυτές τις τελευταίες ώρες, είναι να μου φταίει ο Φουρλάς, να μου φταίει ο Τσουρούλης, να μου φταίει ο Μη Παύλος Μιλωνάς κλπ. Διότι είπαν κάτι, μας μετέφεραν κάτι που είπε ο Λουκάς και δεν καταλάβαμε. Καμιά φορά ούτε καν το έχω πει, ας πούμε. Mm-hmm. Δηλαδή, η εύκολη λύση είναι να μας φταίνε όλοι οι άλλοι. Και νομίζω ότι είναι πάρα, πάρα πολύ άδικο αυτές τις ώρες να φταίνε οι δημοσιογράφοι, να φταίνε οι άλλοι, το κανάλι κλπ. Δεν φταίμε όλοι εμείς αν υπάρχει ένα μπάχαλο στην κοινωνία αυτή τη στιγμή και αν υπάρχει και μια κλιμακούμενη, αν θέλετε, οργή εναντίον αποφάσεων οι οποίες πιστεύει ο λαός ότι πλήττουν το βιωτικό του επίπεδο. Αυτό το πράγμα είναι πάρα, πάρα πολύ άδικο. Η εύκολη λύση είναι να τα βάλεις με το δημοσιογράφο και το κανάλι. Αλλά δεν νομίζω να λύνει αυτό το πράγμα το πρόβλημα. Λοιπόν, ασφαλώς παρακαλώ, και, κύριε. Ασφαλώς και δεν λύνει το πρόβλημα και ούτε καν έπρεπε να είναι έτσι. Γιατί είναι εύκολο να επιρρύψεις ευθύνες εκεί που δεν ανήκουν οι ευθύνες. Καλά, εμείς είμαστε έχει... μαθημένοι, δεν είναι. Μα ακόμα και αν γίνουν και λάθη, εγώ λέω κάποιοι συνάδελφοί σας, κάποιοι τέλος πάντων εκεί μέσα ακόμα, μπορεί να έκαναν κάποια λάθη. Αυτό δεν σημαίνει ότι η ευθύνη είναι εκεί. Η ευθύνη είναι πολλά χρόνια πριν και σε αυτόν το κράτος. Αυτόν το κράτος έχει και ακόμα και τα μέσα όπως λειτουργούν σήμερα, έτσι. Mm-hmm. Το κάθε τι όπως λειτουργά σήμερα έχει μεγάλες ευθύνες. Ποιος από όλους? Αυτά που λένε ότι είναι κύτταρα της δημοκρατίας. Τα κόμματα μέσα από τα συμφέροντα τα δικά τους που έχουν διαμορφώσει και τον πολίτη με τον τρόπο που τον έχουν διαμορφώσει και όλα. Κάποιοι ξεχνούν, και έλεγα... κάποιοι ξεχνούν ότι οι δημοσιογράφοι, ναι, και οι άνθρωποι των μέσων μαζικής ενημέρωσης, διότι αυτό το έχω παράπονο και θέλω να το πω δημοσίως, είναι οι άνθρωποι οι οποίοι μιλούν για τα δικαιώματα όλων των άλλων των ομάδων, εκτός από τα δικά μας. Ποιος ξέρει αυτή τη στιγμή το τι συμβαίνει στα μέσα ενημέρωσης? Το πόσοι συνάδελφοι κινηματογραφιστές δουλεύουν για 800 ευρώ το μήνα και δεν τα βγάζουν πέρα? Πόσοι δημοσιογράφοι είναι αυτή τη στιγμή άνεργοι και δεν έχουν να φάνε? Και πόσοι δημοσιογράφοι δουλεύουν με μισθούς που ήταν πριν από 10 χρόνια? Και πόσοι δεν δουλεύουν. Όταν ξεκινούσε και πόσοι δεν δουλεύουν. Ακριβώς. Αυτά τα πράγματα τα ξέρει ο κόσμος. Πριν να πυροβολεί το κανάλι, τους δημοσιογράφους, τους κακούς τους κινηματογραφιστές κλπ. Να τους φτύνει έξω από τη Βουλή, να τους πετάει πορτοκάλια, να τους λέει εσείς φταίτε για όλα και είστε καθοδηγούμενοι και τα παίρνετε. Ανθρώπους που παίρνουν 1000 ευρώ το μήνα μισθό και είναι οικογενειάρχες. Λουκά, λοιπόν, επειδή, γι' αυτό το λέω. Επειδή είμαι εγώ εδώ. Για αυτή η ανθρωποφαγία θα πρέπει να σταματήσει αν θέλουμε να πάμε λίγο μπροστά. Δεν φταίει και ούτε το κανάλι. Κυρίως η γενίκευση. Και στο κάτω-κάτω, αν εγώ λέω την άποψή μου, έχω το θάρρος να λέω την άποψή μου δημόσια και να επόκειμαι και στην κριτική του οποιοδήποτε. Ούτε πορτοκάλια πετάω, ούτε βρίζω, ούτε σπάω παράθυρα. Έτσι. Λοιπόν, και να πω, επειδή είμαι εγώ εδώ και επειδή η πρόκλησή σου τη δέχομαι, την παίρνω, να πω ότι αυτά όλα που λες για τους συναδέλφους σου, γενικά για τον δημοσιογραφικό κόσμο, το πώς ζει, το πώς δεν ζει σήμερα ή το πώς υποφέρει, εμείς τα βλέπουμε λίγο πολύ, εμείς τα ξέρουμε που είμαστε εδώ. Να σας πω κάτι. Επειδή ήταν απανό που λέει σήμερα εγώ, αύριο εσύ. Το δηλώνω ότι το δέχομαι και μάλιστα επαναλαμβάνω. Εργαζόμενος που δεν στέκεται δίπλα σε εργαζόμενο. Σωστό. Δεν θα το χαρακτηρίσω. Σωστό. Όταν έκλεινε κανάλι. Σωστό. Και έμεναν 70 οικογένειες στους δρόμους. 70 οικογένειες στους δρόμους, έτσι. Έκλεινε κανάλι ολόκληρο. Και έμειναν κινηματογραφιστές, σκηνοθέτες, δημοσιογράφοι στον δρόμο πεταμένοι. Πετε μου, ένα που βγήκε να σταθεί δίπλα τους. Ένα. Ένα άνθρωπο να πάει να μπλοκάρει τη Βουλή και να πει ρε παιδιά, τι γίνεται εδώ. Όταν ακούμε καθημερινά ότι απολύεται κόσμος από ιδιωτικές επιχειρήσεις, κλείνουν μαχαζιά και μένει κόσμος στον δρόμο, κόβονται επιδόματα, κόβονται μισθοί, κατακρεουργούνται 13η μισθή, ταμεία προνοίας κλείνουν. Πετε μου, ποιος βγήκε στη Βουλή να πάει να περασπιστεί όλο αυτόν τον κόσμο? Σε παρακαλώ.